Χρειάστηκαν 40 χρόνια βίας για μια συμβολική κίνηση η οποία μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω την ειρηνευτική διαδικασία στην Ισπανία. Οι κρατούμενοι της ΕΤΑ ανέλαβαν το Σάββατο την ευθύνη για τις πολιτικές τους, όπως τις χαρακτηρίζουν, δραστηριότητες. Η πιο φωνική επίθεση καταγράφηκε τον Ιούνιο του 1987 σε ένα σούπερ μάρκετ της Βαρκελόνης με 21 πολίτες νεκρούς. 829 νεκροί και χιλιάδες τραυματίες είναι ο απολογισμός της δράσης της μέχρι τις 20 Οκτωβρίου του 2011, όταν η Euskadi Taas Katasuna διακήρυξε την κατάπαυση του πυρός. Η ισπανική κυβέρνηση δεν έχει μέχρι στιγμή σχολιάσει, αν και στη Μαδρίτη διαρρέεται έντονα το κλίμα δυσπιστίας. Όμως μεταξύ των συγγενών των θυμάτων, κανείς δεν πιστεύει τις δηλώσεις μετάνοιας των περίπου 600 φυλακισμένων της ΕΤΑ. Οι οικογένειες των θυμάτων, οι οποίες απέτησαν φόρο τιμής το Σάββατο στην πόλη Μοντραγκόν της Βασκονίας, αμφισβήτησαν ευθέως τη συγγνώμη της ΕΤΑ, χαρακτηρίζοντάς την ως ελιγμό που θα της εξασφαλίσει ευνοϊκότερη αντιμετώπιση από τη δικαιοσύνη.